Συνάντηση με του κοινωνικού εταίρου πιθανόν την Τρίτη θα έχουν ο Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό παρά το Προέδρο με σκοπό να αποπυροδοτήσουν την κρίση στη δημόσια υπηρεσία που προκαλούν οι σκέψει για μονιμοποίηση των περικοπών και φορολόγηση του συνόλου του ΕΦΑΠΑΞ. Μάλιστα, όπω πληροφορείται το ΣΥΓΜΑ, το θέμα δεν θα συζητηθεί καν στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη, ώστε να μην θεωρηθεί ότι υπάρχουν τετελεσμένα. Έτσι ώστε να γίνει μια γενικότερη συζήτηση, να παρουσιαστούν τα δεδομένα, να γίνει ανταλλαγή απόψεων και από εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Δεν έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση, δεν πρέπει να προτρέχουμε κανείς, ούτε οι συντεχνίες και τους καλούμε να κάνουν δεύτερες σκέψεις για, για την απόφασή τους. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το ΕΦΑΠΑΞ, αλλά η απέτηση της Τρόικας για μόνιμα μέτρα, γεγονός που θα πλήξει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων. Σε ό,τι αφορά το ΕΦΑΠΑΞ, πιθανή φορολόγηση δεν θα είναι οριζόντια. Αλλά θα άπτεται τόσο του κεκτημένου ποσού, όσο και του χρόνου αφιπηρέτηση του κάθε υπαλλήλου. Οι όποιε αποφάσει πάντω θα πρέπει να περάσουν από τη Βουλή. Πράγμα δύσκολο, αφού ήδη τα κόμματα τη αντιπολίτευση καταθέτουν την κάθετη διαφωνία του. Αφού υφάρπαξαν την ψήφο του λαού με πολλέ ψεύτικε υποσχέσει, συνεχίζουν την φορομπηχτική του πολιτική, φορτώνοντα ακόμα περισσότερα βάρη στου πολίτε. Οι κυβερνώντε συνεχίζουν τι πολιτικέ λιτότητας που καταστρέφουν κάθε προοπτική ανάκαμψη και ανάπτυξη. Αντίθετο, ο Δημοκρατικό Συναγερμό χαιρέτησε την έναρξη διαλόγου. Είναι βέβαια σεβαστέ όλε οι απόψει. Θα ήταν όμω προτιμότερο να περιμένουμε τα αποτελέσματα τη διαδικασία διαλόγου. Από πλευρά ΔΙΚΟ, όπω μα αναφέρθηκε, θα αναμένουν επίσημη ενημέρωση για να τοποθετηθούν. Σκληρή γραμμή τη ΡΙΕΔΕΚ. Θα υπάρξει η διατάραξη τη κοινωνική ειρήνη και μια ανομαλία χρέα σε μια περίοδο που στόχο θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη τη κοινωνική σταθερότητα και τη κοινωνική συνοχή. Η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να συνενέσει σε παραβίαση τη δέσμευση που είχε ληφθεί και από την εκτελεστική εξουσία και από την νομοθετική εξουσία. Αυτή τη φορά η ευθύνη Βαρένη τον Υπουργό Οικονομικών, που όχι μόνο ξεσήκωσε τεράστια αναταραχή ανάμεσα στου εργαζόμενου στο δημόσιο τομέα, αλλά το κυριότερο ενδυνάμωσε το κλίμα ανησυχία και ανασφάλεια που κυριαρχεί σήμερα στην Κυπριακή Κοινωνία και Αγορά. Στο μεταξύ και η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24 ώρια απεργία των δημοσίων υπαλλήλων την ερχόμενη Παρασκευή.